πραγματικά τα δύσκολα θα συνεχιστούν την επόμενη μέρα. Και θα συνεχιστούν την επόμενη μέρα γιατί απέναντί του ο λαός δεν θα βρει μόνο μια κυβέρνηση αποφασισμένη να συνεχίσει μια αντιλαϊκή πολιτική και να την κλιμακώσει, αλλά και μια αξιωματική αντιπολίτευση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να κάνει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Και λέω ότι δεν θα μπορεί να κάνει τέτοια αντιπολίτευση, γιατί έχουμε ένα δεδομένο. Και το δεδομένο αυτό λέγεται προαπαιτούμενα μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, που είναι τόσο ισχυρές ώστε η Κομισιόν δεν περιμένει καν να σχηματιστεί κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν περιμένει καν το νέο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για να δώσει τις συστάσεις της για το ότι πρέπει να επιταχυνθούν αντιλαϊκά μέτρα, πρέπει να επιταχυνθεί ο βηματισμός για να πιάσουμε τα ματωμένα πλεονάσματα. Μέσα στην ατζέντα αυτή θα έχουμε κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, που θα βασίζονται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που το έχουν υπογράψει φαρδιά πλατιά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, απέναντι σε αυτήν, αν θέλετε, την εφελοκοκυγία περί προοδευτικών γεφυρών και προοδευτικών προσκλητηρίων, εμείς θα απαντήσουμε μπαίνοντας μπροστά σε σκληρούς εργατικούς αγώνες από την επόμενη ακριβώς μέρα για να υπερασπίσουμε λαϊκά δικαιώματα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να ανακοπεί σε αυτή τη φάση η σφοδρή επίθεση του κεφαλαίου που θα κλιμακωθεί. Το θέμα είναι να φωτίσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική. Αν θέλετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τα γκολ που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Χατζηδάκης να μπαίνουν σε κενή εστία, οφείλονται σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε απλά οικονομικά μέτρα, έπεισε έναν κόσμο που ήλπιζε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δείχνοντάς το ότι η συντηρητική πολιτική των μνημονίων διαρκείας είναι μονόδρομος. Και το έδειξε αυτό στην πράξη, δεν έχει σημασία τι έλεγε. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, εμείς σαλπίζουμε την επόμενη μέρα προσκλητήριο λαϊκής αντεπίθεσης, εκεί θα δοκιμαστούμε. Και εκεί θα προσπαθήσουμε έναν κόσμο που τον συναντήσαμε ήδη στους αγώνες, που ακόμα δεν έχει κάνει το αποφασιστικό βήμα, να τον πείσουμε να προχωρήσει μπροστά, να τον πείσουμε να σηκώσει το κεφάλι απέναντι και σε κυβέρνηση και σε αξιωματική αντιπολίτευση, να σημαδεύσει τον πραγματικό αντίπαλό του, που είναι η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τη στηρίζει.